Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη. Ξανασυναντιόμαστε για την παρουσίαση μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας εκ μέρους του ΟΚΑ, της εφαρμογής Ήλαχαν Αγορά, που αυτή τη φορά όμως απευθύνεται στο Χονδρεμπόριο. Είναι μια εφαρμογή που εξυπηρετεί όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αγοραπολισίας ανάμεσα σε χονδρεμπόρους και αγοραστές. Προσφέρουμε στους καταναλωτές μας ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούσαν εύκολα να εξοικονομήσουν χρήματα και να κάνουν τις αγορές τους στη γειτονιά τους ή όπου αλλού το επιθυμούσαν με έναν πρακτικά εύκολο τρόπο. Ένα χρόνο μετά, κάθε μέρα, στον νη καταναλωτή μπαίνουν και κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους πάνω από 130.000 συμπολίτες μας και κάθε μέρα τους αρνούν αυξάνω. Άρα ήταν μια επιτυχημένη εφαρμογή που βοήθησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να γλιτώσουν χρήματα και επιχειρήσεις να προβούν σε πωλήσεις των προϊόντων τους μέσα από έναν ανταγωνιστικό τρόπο. Σήμερα ακόμα θα δούμε να επεκτείνουμε αυτή τη δράση μέσα από μια νέα πλατφόρμα που αφορά ιδιαίτερα στον ΟΚΑ και στην κεντρική αγορά, αθηνόξενα καναγορά, με σκοπό πάλι να βοηθούν και τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές να κάνουν τις καλύτερες δυνατές αγορές, τις καλύτερες τιμές. Θα δώσουμε και το μήνυμα ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στηρίζει το πάθος του οργανισμού για να μεταξελιχθεί σε μια σύγχρονη επιχείρηση, σε ένα σύγχρονο οργανισμό που θα μπορεί να παρέχει καλές υπηρεσίες στους πελάτες του. Αυτό που θα φτιάξουμε, το όραμά μας είναι μεγάλο. Κάθε μέρα θα βελτιώνεται. Εταιρείες και με ικανοποιητικό δείγμα οι έρευνες ικανοποίησης έχουν. Βάλαμε αγορά καταναλωτή η οποία εξελίσσεται. Που δραστηριοποιούνται σε καταστάσεις που πρέπει να έχουν. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερες υπηρεσίες στους μισθωτές. Σημαντικός αυτό το εφέκτη. Εκτός του ΟΚΑ και μπορούν οι πελάτες μας στο άμεσο μέλλον θα είναι αλλού από εκεί που ήταν χτες. Και μάλιστα μπορεί να του ανοίγει Μύκονος πώς θα στείλουμε πράγματα. Άρα προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα τέτοιο σύστημα που ο πελάτης βλέπει τον προμηθευτή του, ο προμηθευτής μπορεί ανάποδα. Και αυτό δεν είναι σήμερα. Αυτό που βλέπετε είναι σήμερα. Αυτό που θα έχουμε δυνατότητα θα είναι πολλαπλάσιο όλο αυτό. Αυτό είναι ένα κατάστημα μιας επιχείρησης της Καραντινός που είναι στο ready. Το μέλλον είναι ψηφιακό, αλλά ταυτόχρονα το μέλλον είναι ποιοτικό και νομίζω ότι ο οργανισμός εδώ είναι συνυφασμένος με την έννοια του ποιοτικού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν βγαίνεις και διευρύνεις τον αριθμό των ατόμων που εμπλέκονται σε μία διαδικασία, σαφώς δημιουργείται ανταγωνισμός. Επομένως, η ποιοτική προσφορά των προϊόντων θα αποτελέσει, αν θέλετε, και το κριτήριο του μέλλοντος για την επιτυχία του κάθε εγχειρήματος. Real time, να βλέπουμε ακριβώς τις τιμές από τις μεγάλες αλυσίδες, να μπορεί όχι εμείς μόνο που θα ασκήσουμε πολιτική για να μπορούμε να δούμε πώς εξελίσσεται η τιμή του προϊόντος, αλλά και οι καταναλωτές να δουν την τάση του προϊόντος. Παραλαμβάνω, οι καταναλωτές έτσι όπως δημιουργήθηκε για να δούμε την τάση και να μετρήσουμε εμείς στο Υπουργείο ποια πολιτική θα πρέπει να.